που θα υποστηρίξει η ριζοσπαστική κίνηση πολιτών φυγής. Το δεύτερο, υπάρχει ένα χαρτί που έχουμε φτιάξει κάποιες θεματικές ομάδες που είναι μια ομάδα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Θα ασχοληθεί η ομάδα αυτή εργασίας, αυτές οι ομάδες θα ασχοληθούν και θα ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα που θα το παρουσιάσουμε στην τοπική κοινωνία και επομένως είναι αναγκαία η συμμετοχή μας σε αυτές τις ομάδες για να διαμορφώσουμε τις απόψεις μας. Θα ασχοληθεί με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποχέτευση, ταλαντομίας, κοινωνίας κτλ. Μία ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με την υγεία και την αλληλεγγύη θα συζητήσει, θα ασχοληθεί για το κέντρο υγείας, το κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικές παρεμβάσεις, στήριξη ευπαθών ομάδων, αμαία για ανέργους και υποστηρικτικές δομές. Μία άλλη ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί με θέματα παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, σχολεία, παιδική σταθμή, πολιτιστικές δομές, δημόσιοι αθλητικοί χώροι. Μία πέμπτη και τελευταία ομάδα είναι τα θέματα τα οικονομικά και διοίκησης. Η ομάδα αυτή θα ασχοληθεί με τα θέματα τα οικονομικά του Δήμου, τα διοικητικά του Δήμου και θα προτείνει και θα ενημερώσει την τοπική κοινωνία. Τέλος, μέσα από εδώ πρέπει να βγάλουμε και κάποιους που θέλουν να ασχοληθούν. Αυτά βέβαια δεν γίνουν, οι ομάδες αυτές δεν γίνουν, γιατί έχουμε μια συνεχή πορεία μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο θα εμπλουτίζεται. Έχουμε ανάγκη εμπλουτισμού όλων των ανθρώπων. Τύπο και επικοινωνίας, πρέπει κάποιοι φίλοι, συναγωνιστές να ασχοληθούν. Έχουμε ανάγκη αυτό το τμήμα. Θα ασχοληθούν με τις ανακοινώσεις, τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Και τέλος, εκεί που φωνάμε, τα οικονομικά της παράταξης. Πρέπει να φτιάξουμε ένα ταμείο, γιατί εκεί φωνάμε, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε κάποιο κουμπαρά. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κουμπαρά, προκειμένου να συμμετέχουμε στοιχειοδός με τα απαραίτητα στις δημοτικές εκλογές. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει, μετά την ανάδειξη του υποψηφίου δημάρχου, θα πρέπει, καλό είναι να τα συζητήσουμε.